Μάλιστα. Διαρκώς μας δείχνουν όλο και περισσότερα από τα ευρήματα. Τα βλέπουμε, τα παιδάκια εκεί πέρα. Ήταν νεκρό του λάμψης, χειροβομβίδες, ήταν δακρυγόνα, αλλά και πλαστικές σφαίρες. Δήμαρχε, χθες είχατε μια σύσκεψη φορέων και κατοίκων στο Πολύκαστρο. Είχαμε και εντάσεις. Προφυλάκησαν και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παραστατίδη, για την κυβερνητική πολιτική και για το ότι η αστυνομία η ελληνική δεν επενεύει, δεν γίνεται εκένωση. Και εδώ τελικά πόσες χιλιάδες πρόσφυγες έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Πραγματικά, εχθές φάνηκε η αγανάκτηση που λέω εδώ και καιρό των κατοίκων. Mm-hmm. Που βέβαια πάλι δείχνουν την υπομονή τους και την ψυχραιμία τους και έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι μέχρι το Πάσχα θα υπάρξει η εκένωση, αλλά η εκένωση δεν βλέπω, γιατί εδώ πέρα αν έρθετε και δείτε γίνονται καινούργιες εγκαταστάσεις και αυτό πάλι υπάρχει ένα ερώτημα μεγάλο, ποιος κάνει το κουμάντο εδώ, ποιος βλέπει και ποιος επιβλέπει να μπορέσει αυτή η περιοχή να εκενωθεί. Εγώ τι λέω, εγώ απλώς είμαι θεατής. Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος είναι τελευταίος. Αυτό. Βρεθήκατε με τον κύριο Κώστα, με τον κύριο Κουρουμπλή όμως. Είχα συναντήσεις με τον κύριο Τόσκα και με τον κύριο Κουρουμπλή. Μάλιστα. Ο κύριος Τόσκας μου διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει και άνοιγμα των σιδηροδρομικών γραμμών. Θέλω να πιστεύω ότι μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις. Ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση στην ειδωμένη. Η δική σας γνώμη, όπως τα ζείτε και μαθαίνετε και ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε, μαθαίνετε και εσείς έχετε τους ανθρώπους εκεί και μιλάτε. Τι βλέπετε να γίνεται, εκτιμάτε ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση, φοβάστε για κάτι χειρότερο? Να προλάβουμε το κακό μας. Κύριε Οικονόμου, όντως είναι και επικίνδυνη η κατάσταση, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μάλιστα. Είναι πραγματικά δύσκολα, ο κόσμος έχει πλέον εξαντληθεί η υπομονή του. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, γιατί δεν μπορούμε άλλο να κρατήσουμε και φοβάμαι ότι δεν γίνομαι μάντης προφήτης κακών γεγονότων, αλλά το έχω πει. Εσείς ξέρετε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δρούν εκεί ανεξέλεκτα? Τι είναι όλοι αυτοί οι τύποι που τους ονομάζουμε αλληλέγγυους, τους ονομάζουμε... Δεν σας ακούω καλά. Λέω, γνωρίζετε τι είναι όλοι αυτοί που δρούν εκεί? Και που τους ονομάζουν αλληλέγγυα. Ναι, αυτό ακριβώς το ξέρουμε. Αυτό λέω. Διαπιστώσεις υπάρχουν, ναι, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε και με τον κύριο Τόσκα μιλήσαμε για τους αλληλέγγυους περιβόητους, mm-hmm, και για τις ΜΚΟ αυτές που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, να την αφήσουν να κάνει τη δουλειά της. Ένα λεπτό, γιατί κύριε Κουντενό, δεν μπορεί... τόσο απλά τα πράγματα. Για να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της όπως την εννοούμε εμείς. Αφήστε με να τελειώσω. Όχι, ξέρετε γιατί σας το λέω. Αφήστε γιατί με να τον τελειώσω, κύριο Τόσκα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο υπουργός, ο κύριος Τόσκας. Καλύτερα να ακούσουμε τον υπουργό πρώτα. Εδώ θα είμαστε, χανόμαστε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Δήμαρχε. Να διευκρινίσουμε πρώτα κάτι. Καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ. Υπήρξε και είναι διαπιστωμένο και από ελληνικής πλευράς ότι πέρασαν δυνάμεις των Σκοπίων, αστυνομικές δυνάμεις ή ένστολοι, εν πάση περιπτώσει, στο δικό μας έδαφος? Όχι, μισό λεπτό ρωτάω, διότι το υλικό μέσα στο ελληνικό έδαφος υπήρξε. Πέρασαν και δυνάμεις. Τι είπατε, αν υπήρξε? Αν, λέω, το υλικό το είδαμε. Πλαστικές σφαίρες, χημικά κτλ. Πέρασαν και στο δικό μας έδαφος. Πέρασαν και δυνάμεις. Κοιτάξτε, όποιοι είδανε το υλικό και όσοι ξέρουν την περιοχή, και ο Δήμαρχος την ξέρει την περιοχή, ο φράχτης δεν είναι ακριβώς στην όριο γραμμή και δεν θα μπορούσε να είναι, έτσι. Ναι. Είναι 2-3 μέτρα στο εσωτερικό των Σκοπίων. Ναι. Επομένως, αυτοί που πέρασαν, που είδατε εκεί στο βίντεο από την τρύπα που ανοίχτηκε, πέρασαν στο δικό τους έδρος και εξάλλου φαίνεται, γιατί είναι και στο, και στο χορτάρι εκεί πέρα, δεν είναι στο οργωμένο το. Ναι, το ναι, ναι. Επομένως, έχουν περάσει από εδώ από το φράχτη, αλλά στο δικό τους έδαφος. Τώρα, εμείς τους κατηγορήσαμε, εμείς τους κάναμε κριτική για τις πλαστικές σφαίρες που πέσαν προς το έδαφος μας και για τα δακρυγόνα που εκτοξεύτηκαν προς το έδαφος μας. Μάλιστα. Εμείς στείλαμε, κάναμε ένα διάβημα, μισό λεπτό Υπουργέ μου, κάναμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, διπλό μάλιστα διάβημα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση της γείτονος, ακριβώς για αυτό το γεγονός. Η ελληνική πλευρά πώς επιτρέπει στον οποιοδήποτε να δράσει στο δικό της έδαφος, διότι όταν κάποιος ρίχνει υλικό στο ελληνικό έδαφος, δεν είναι στο ελληνικό έδαφος. Πώς το επιτρέπουμε αυτό? Εμένα ρωτάτε? Εσάς ρωτάω κύριε Υπουργέ, ποιο να ρωτήσω? Δεν καταλαβαίνω, είμαι στο ραδιόφωνο. Όχι, μισό λεπτό. Ένας, περίμενε Ελένη μου, μισό λεπτό. Γιατί εδώ είμαστε σε μια οριακή κατάσταση και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί από τη δράση του οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί συνοριακό επεισόδιο. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι μάλλον σαν δύο πρόσφυγες εδώ στη γωνία.
Λοιπόν, εδώ και... υπάρχει μια γειτονική χώρα η οποία δρά στο ελληνικό έδαφος. Η ελληνική πλευρά τι κάνει? Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα μην μπερδεύουμε τις φράσεις, τις περιγραφές με την πραγματικότητα, να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε ακριβείς. Οι πρόσφυγες ανοίξαν τρύπα στο Σκοπιανό φράχτη. Οι Σκοπιανοί τους ρίξαν δακρυγόνα και τους ρίξανε από την τρύπα που ανοίχτηκε πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα και χημικά και τα λοιπά. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλάτε τρεις απέναντί μου. Ελάτε. Όχι, δεν είναι απέναντι, να καταλάβουμε τι έχει γίνει, Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει είναι πολύ φανερό από χτες. Πέρα από εντυπώσεις, να δούμε το τεράστιο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα των 13.000 ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη. Το τεράστιο πρόβλημα αντιμετώπισης ενός προσφυγικού προβλήματος, το οποίο προσπαθούμε παλεύοντας να φέρουμε σε μια τάξη και να δίνετε μια εικόνα. Ξέφραγο αμπέλι, κύριε Υπουργέ. Η εικόνα που δίνεται έξω, αυτό που βλέπουμε και έπαιξε σε όλα τα μέσα του κόσμου, είναι ξέφραγο αμπέλι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι ωραία εικόνα για την Ελλάδα αυτή. Να μην έχει παρουσία ελληνικών αρχών στα σύνορά μας. Να μην υπάρχουν αρχές ελληνικές που ήταν χθες. Εγώ δεν σου λέω να πάμε να πολεμήσουμε, αλλά δεν έπρεπε να υπάρχουν ελληνικές αρχές εκεί με κάποια μορφή, δεν ξέρω, εσείς θα το επιλέξετε. Εάν υπονοείτε ότι θα έπρεπε οι ελληνικές αρχές να ρίξουν τα δακρυγόνα στις Σκοπιανές, όχι, καθόλου. Τότε θα σας πω, θα σας πω κάτι άλλο. Πρώτον, δεν γινόταν γιατί θα υπήρχε τεράστια αντίδραση και ξέρετε και κάτι. Εγώ έχω μάθει, επειδή δίδασκα στρατηγική κάποια χρόνια, έχω μάθει να βλέπω και λίγο στο μέλλον. Οι χθεσινοί δαρμένοι, εάν δεν προσέξουμε, θα είναι οι αυριανοί τζιχαντιστές και αυτό δεν το θέλει κανένας μας. Λοιπόν, θέλει προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Οι Σκοπιανοί χρησιμοποίησαν υπέρμετρη βία. Εμείς πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε, κάνουμε πιο σωστές κινήσεις. Το θέμα θα λυθεί και δεν πρόκειται, και το ξέρετε καλά όλοι και το ξέρουν όλοι, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτές τις καταστάσεις να σέρνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχετε δηλαδή σχέδιο εκτόνωσης, εννοείται. Έχετε κάποιο σχέδιο, κύριε Υπουργέ, να εκτονωθεί κατάσταση στην Ιδωμένη, να πάμε σε μια ομαλοποίηση? Και πότε θα υλοποιηθεί αυτό και με ποιο τρόπο? Αυτή τη στιγμή φτιάχνονται χώροι από το Υπουργείο Άμυνας, θα ανοικιαστούν και χώροι βιομηχανικοί πίσω και όχι στην περιοχή της Ιδωμένης. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο καλέ εκεί με μόνιμες εγκαταστάσεις. Προφανώς. Ξέρετε, με τους Ντενεκέδες. Σωστά. Θα αποσυρθεί ο κόσμος από εκεί, γιατί προφανώς δεν θέλει να ζει μέσα στη λάσπη. Και προφανώς αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια κατάσταση οργής για τους λόγους τους γνωστούς. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει, κύριε Υπουργέ? Το χρονοδιάγραμμα έχει ανακοινωθεί. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος μέχρι το Πάσχα θα έχει λυθεί. Αυτοί που δρούν όλοι εκεί, κύριε Υπουργέ, τους ξέρετε. Δηλαδή, άλλοι λέγοι, διάφοροι προβοκάτορες, που διάφορα στοιχεία ακραία, τα ξέρετε, τους ξέρετε αυτούς όλους? Έχω βγει αυτές τις μέρες και οι άλλοι υπουργοί έχουν βγει και έχουν μιλήσει για το ρόλο των ΜΚΟ και το ρόλο άλλων διεθνών οργανισμών. Εμείς θέλουμε να υπάρχει υποστήριξη από τις ΜΚΟ και τους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες, αλλά δεν θα πρέπει να πειράζουν θέματα κυριαρχικά. Δεν θα πρέπει να δρουν παράνομα και δεν θα πρέπει να προτρέπουν τους πρόσφυγες σε παράνομες πράξεις. Έχουμε πληροφορίες. Δύσκολα μέσα σε αυτό τον κόσμο τον πολύ μπορεί να βρεις άκρη, αλλά έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτοί που τους είχαν προτρέψει να περάσουν το ποτάμι. Οι στάσεις μας απέναντι σε αυτούς που δεν... Πριν ένα μήνα, κύριε Υπουργέ, είχαμε το επεισόδιο με το ποτάμι. Τότε πάλι λέγαμε τα ίδια. Λέγαμε τους ξέρουμε. Έχουμε πιάσει κάποιους από αυτούς να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη? Μισό λεπτό. Στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει επιληθεί από ό,τι ξέρετε. Έχει επιληθεί. Έχουμε δώσει στοιχεία στη δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που φάνηκαν εξάλλου στα βίντεο. Βεβαίως. Έχουμε και ονόματα από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη δηλαδή αυτοί. Ορίστε. Έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη, λέτε? Έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Τώρα η δικαιοσύνη, αν τους έχει. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για υπουργειακή είναι χιλιάδες άνθρωποι. Η ελληνική κυβέρνηση, αν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι επίθοντο μέσα από την ενημέρωση που κάνετε οι αρμόδιες αρχές κτλ., να φύγουν τώρα από την Ιδωμένη, έχουμε που να μπουν, που να τοποθετηθούν, που να μείνουν, που να φιλοξενηθούν? Έχουμε, είναι κοντά 15.000 κόσμος, αν καλά έχω καταλάβει, αν δεν είναι περισσότεροι. Έχουμε που να πάνε. 13, κάπου ναι, κάπου εκεί. Έχουμε που να πάμε. Που να πάνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε για ένα μέρος. Φτιάχνονται όμως με πολύ γρήγορους ρυθμούς και επιπλέον εγκαταστάσεις και πολύ σύντομα, αυτό σας είπα, πολύ σύντομα θα έχουμε. Ωραία. Κοιτάξτε, δεύτερο. Δεν θέλω να πω εδώ ότι έχουμε μαγικά ραβδάκια και λύνουμε τα πράγματα. Όχι, δεν λέω αυτό. Όλα τα κάναμε καλά. Το καταλαβαίνω, ναι, προφανώς. Άλλο, με ενδιαφέρει να δω αν υπάρχει ένα σχεδιασμός
ώστε αυτό που επιχειρείτε να πετύχετε θα έχει και ένα νόημα. Διότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην απελπισία τους γίνονται δέκτες πληροφοριών, φημών κτλ. Που αν δεν υπάρχει μια πραγματική βάση να ανατρέψει αυτές τις φήμες, αυτές παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και μετά γίνονται αυτά που έγιναν χθες και προχθές. Γι' αυτό ρωτάω. Και ρωτάω επίσης ταυτόχρονα αν οι ελληνικές δυνάμεις που είναι εκεί, του Υπουργείου, του δικού σας Υπουργείου, έχουν μια απλή παρουσία ή απλώς παίζουν και ένα ρόλο προστασίας των ανθρώπων. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί δέχονται από απέναντι τα δακρυγόνα, έχουν διάφορους που τους εκμεταλλεύονται και οικονομικά και αλλιώς πώς, και επίσης είναι έρμεα στις φήμες του οποιοδήποτε. Υπάρχουν και δρούν εκεί οι ελληνικές δυνάμεις. Ή υπάρχουν και κάθονται και βλέπουν και λένε τώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Λυριτζή, αν μου επιτρέπετε. Αμέσως, δήμαρχέ μου, αμέσως μετά. Μόλις απαντήσει. Υπάρχει και η τοπική κοινωνία, μην ξεχνάμε την τοπική κοινωνία. Δεν ξεχνάμε καθόλου για την τοπική κοινωνία. Θα έχουμε συζητήσει, δήμαρχε, και ξέρετε ότι στα περισσότερα συμφωνούμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία και το κράτος ενεργεί από το Καστελόριζο, από τα νησιά μέχρι την Ιδωμένη. Υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες και εξεγέρσεις και φύγανε πρόσφυγες από τα hot spot, από τους καταβλητές. Στα νησιά, υπήρξαν επιχειρήσεις. Κάποιοι τους προέτρεψαν στα νησιά. Μόλις πήγαν οι δυνάμεις οι δικές μας, μαζεύτηκαν και ξαναμπήκαν μέσα. Αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Το ότι μέσα στις πόλεις και μέσα στους μεγάλους δρόμους δεν φαίνεται το προσφυγικό πρόβλημα. Μην μου πείτε, αν κάποιος κλείσει την τηλεόραση, ότι θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όχι, κύριε Υπουργέ, ακριβώς γι' αυτό συζητάμε. Ότι ενώ είναι 50.000 άτομα, ένας αριθμός που είναι διαχειρίσιμος. Δεν είναι εκατοντάδες χιλιάδες, 50.000 άνθρωποι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκονται και σε χώρους φιλοξενίας κτλ. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία αδυνατούμε να τα διαχειριστούμε. Το ένα είναι η Ιδωμένη και το άλλο είναι ο Πειραιάς. Αυτά τα δύο σημεία ακριβώς της Ιδωμένης και του Πειραιά πολύ σύντομα θα αποσυμφορηθούν. Θα φύγει ο κόσμος από εκεί. Παίζουν ρόλο και ΜΚΟ εκεί. Παίζουν και άνθρωποι οι οποίοι τους υπόσχονται. Και ακραία στοιχεία, κύριε Υπουργέ, άλλου είδους. Γιατί είδαμε και μια σύγκρουση των ΜΑΤ προχθές, μια και το λέτε στον Πειραιά. Με ακροδεξιά στοιχεία, με χρυσαυγίτες, όλοι αυτοί κερδίζουν έδαφος, φοβάμαι. Και επικριθήκατε κι εσείς γι' αυτό. Χθες το να επικριθώ δεν είναι και... Όχι, αλλά είναι ένα ερώτημα πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω... Μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα ερώτημα άνθρωποι οι οποίοι είναι υποτίθεται έξω με υπόρους. Έτσι. Πώς δρούν. Είτε κατοίκον περιορισμού ή... άλλους όρους, πώς είναι εδώ να βρίσκονται σε επεισόδια, παρόντες και να μην επιλαμβάνεται η αστυνομία. Για ψάξτε τις τελευταίες νομικές αποφάσεις. Δεν έχετε δίκιο. Δεν έχω δίκιο. Όχι. Είναι ελεύθεροι. Έχουν περιοριστικούς όρους. Έχουν περιοριστικούς όρους. Δεν μπορούν να φύγουν εκτός της χώρας, αλλά δεν έχουν περιοριστικούς όρους. Υπάρχουν χρυσαυγίτες που δρούν στον Πειραιά. Όμως, χθες, κύριε Υπουργέ, χθες, γιατί δεν αναδεικνύεται την αντιμετώπιση των ακροδεξιών στον Πειραιά και τη σύλληψη για τον Πειραιά, λέω. Μα για τον Πειραιά μιλάω κι εγώ. Για χθες, όχι για προχθές. Για χθες. Χθες έγιναν συλλήψεις στον Πειραιά. Προχθές. Προχθές αναζητείται και έχει εντοπιστεί ο κύριος αυτός, εντός εισαγωγικών κύριος, με τη Σιδερόβεργα. Με τη Σιδερόβεργα. Ακριβώς. Ο οποίος προσπάθησε να χτυπήσει τον συνάδελφό σας και ο οποίος συνάδελφός σας προστατεύτηκε από αστυνομικό. Σωστό. Όπως αναγνωρίστηκε από τον συνάδελφό σας. Επομένως, βλέπετε ότι δεν είναι όλα μαύρα. Μπορεί είναι θέμα μαύρο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Δέστε το σύνολο, παράκληση και στα επιμέρους πράγματι υπάρχουν ελλείψεις, πράγματι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Προσπαθούμε με νίκη. Κίνδυνος, κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση στη Βασιλεία για τα νησιά. Αν θα δει τον συναρμόδιο του Υπουργού των Σκοπίων, ισχύει ότι θα συναντηθείτε με τον συνάδελφό σας των Σκοπίων? Αυτό δεν ξέρω πώς βγήκε με τόση βεβαιότητα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον συνάδελφό. Λέω, αν θα πάτε ή θα έρθει. Συνάντηση δεν θα υπάρχει. Με την Βουλγάρα συναδελφό μου και με τον Αλβανό συναδελφό μου. Είμαστε σε τακτική επαφή. 21-22 του Υπουργείου Εξωτερικών Οργάνων, η σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για τα νησιά, κύριε Υπουργέ. Εάν υπάρχει κίνδυνος εισόδου ακραίων στοιχείων, είναι αυξημένος αυτός ο κίνδυνος? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Τι λέτε? Λέτε από τα ανατολικά. Ναι. Όχι, δεν είναι αυξημένος αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε το νου μας, γιατί πάντα πρέπει να προσέχουμε. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτόν τον καιρό. Μισό λεπτό τώρα, κάτι ήθελε να σας ρωτήσει ο Δήμαρχος νωρίτερα. Παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Ναι, Δήμαρχε. Κύριε Μουντανώδη. Να πω το εξής, ότι για το θέμα των οργανώσεων έγινε χθες ένα συμβάν στο κέντρο φιλοξενίας της Νέας Καβάλας που πραγματικά με λύπησε.
Γιατί δεν μπορεί να έχουμε κάποια ανοχή και η ανοχή να θεωρείται ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Και τι εννοώ, ήτανε τρία λεωφορεία για να πάνε από την Καβάλα να πάνε στη Λάρισα και ξαφνικά έτσι που θέλαν αυτοί οι πρόσφυγες να έρθουν στην Νέα Καβάλα. Εν τω μεταξύ από τη Λάρισα ήταν άλλα πέντε λεωφορεία. Και μπήκε μέσα η ύπατη αρμοστία. Δεν ξέρω τι διασυνδέσεις έχει στο Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιος κάνει το συντονισμό. Για άλλη μια φορά κάνει και τα 8 λεωφορεία παραμείναν στη Νέα Καβάλα. Έλεος, δεν μπορούμε άλλο. Μιλάμε για τους πρόσφυγες που έχουν κλείσει 24 ώρες. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχει ξεπεράσει εδώ πέρα στον άξονο. Στον άξονα έχουν ξεπεράσει τα 20.000 ευρώ. Να πάρουμε την απάντηση. Αν έχω το λόγο. Μιλάκησε και τον κύριο Παραστατίδη πάντως, τον βουλευτή. Αν έχω το λόγο. Μισό λεπτό, είναι κατακριτέα. Για τον κύριο Παραστατίδη, αν μου επιτρέπετε. Δεν προφανώς είναι κατακριτέα. Αν μου επιτρέπετε. Κατακριτέα είναι αυτά που γίνεται όταν γίνεται μια συζήτηση. Μπορεί κάποιο να μιλήσει δημοκρατικά, να πει την άποψή του και οτιδήποτε να αντιπαρατεθεί με κάποιον άλλον. Αλλά τέτοιου είδους καταστάσεις τις καταδικάζω απερίφραστα. Μάλιστα. Ωραία. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, υπάρχουν περιστατικά στα οποία οι πρόσφυγες θέλουν επιλεκτικά να πάνε σε κάποια μέρη, κυρίως αποφεύγουν τους καταβλισμούς με τις σκηνές, θέλουν πιο μόνιμες εγκαταστάσεις και υπάρχουν, είναι αλήθεια, και κάποιες επιδιώξεις των προσφύγων να είναι στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και όχι παραπέρα, γιατί ακόμα ελπίζουν ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα που έχουμε πρόσφυγες να μην κατεβαίνουν από τα λεωφορεία εκεί που τους πάμε. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν κύριε Υπουργέ, επειδή τελευταίες μέρες ακούστηκε Υπουργέ κάτι... μου, υπάρχουν κανόνες του κράτους να τους σεβαστούν. Ναι. Είναι σε ένα κράτος φιλοξενούμενοι, να τους σεβαστούν. Μια κουβέντα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να τους σεβαστούν. Αρχίζουμε όλοι και νιώθουμε υποτελείς στο κράτος μας. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Δείτε τη μεγάλη εικόνα και την προσπάθεια την τεράστια η οποία γίνεται και η οποία έχει ενταθεί τον τελευταίο καιρό και παρά τα προβλήματα στο χώρο της Ιδωμένης και του Πειραιά, βλέπετε ότι στον υπόλοιπο χώρο τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι, επειδή ακούστηκε τις τελευταίες μέρες. Οφείλω να ομολογήσω. Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Ότι ξεπουλάνε οι εταιρείες που πουλάνε όπλα επάνω, τα μαγαζιά που πουλάνε όπλα. Το Υπουργείο γνωρίζει αν όλα αυτά γίνονται νόμιμα. Έχετε το μάτι σας, το ξέρετε το θέμα. Τι γίνεται. Εγώ θα απευθυνθώ στον Δήμαρχο και θα του θυμίσω αυτό που ο ίδιος μου είπε, ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα από την πλευρά των προσφύγων. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Πολυκάστρου. Αυτό ναι. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι αρκετά ασφαλής και ήσυχη. Και επομένως, να μην κάποιοι πανικοβάλλονται και κάνουν. Εντάξει, υπήρξε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη στάση της αστυνομίας στα τελευταία επεισόδια στον Πειραιά με τη δράση των Χρυσαυγητών. Ναι. Υπήρξαν ορισμένες κατηγορίες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για ευθύνες τελεχών της αστυνομίας και όσμωσή της με τη Χρυσή Αυγή. Γίνεται έρευνα στην αστυνομία για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δείξει ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην είμαστε ανεκτικοί σε ακραία στοιχεία. Έχετε δει τι είναι αυτοί οι κουκουλοφόροι που ήταν μέσα στις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν κάτι κουκουλοφόροι, με πολιτικά. Κάποια ευθύνη κάποιο. Εκτός αν ήταν αστυνομικοί. Δεν το ξέρω. Όχι. Αυτά τώρα, τέτοιους υπενιγμούς παρακαλώ, όχι όσο είμαι εγώ υπουργός. Παρακαλώ, δεν το λέω για εσάς, κύριε Υπουργέ, αλλά τα έχουμε δει στο παρελθόν. Μην μπερδεύετε το παρελθόν με το παρόν. Παράκληση. Γιατί έχω απαγορεύσει αυστηρά από την πρώτη μέρα που ήρθα σε αυτό το Υπουργείο να κυκλοφορούν σε δημόσιες συγκεντρώσεις με πολιτικά αστυνομικοί. Άρα ήταν άλλοι, δεν ήταν αστυνομικοί. Επομένως, μπορεί να ήταν άλλα στοιχεία, αλλά όχι αστυνομικοί. Όχι, αλλά. Κακώς ήταν εκεί όμως. Η ερώτηση παραμένει. Ξέρετε και την πειθαρχία και τους κανόνες που έχουμε επιβάλει. Με σεβασμό απέναντι. Παραμένει εάν γίνεται μια έρευνα στην αστυνομία για πιθανές σχέσεις. Εξετάζουμε εάν υπήρχαν, όχι για σχέσεις, εξετάζεται αν υπήρχε αμέλεια, αν υπήρχε, αν υπήρχε συμπεριφορά που δεν ήταν σωστή. Από εκεί και πέρα έχει δείξει η αστυνομία σε μια σειρά εκδηλώσεων, σε μια σειρά αντιμετώπισης ταραχών ή τέλος πάντων καταστάσεων. Έχετε μια ήπια τοποθέτηση.
Όχι μόνο γεγονός. Ήσυχη, θα έλεγα αποτελεσματική, γιατί η Αθήνα, αν θέλετε, ήταν περισσότερο ήσυχη κάποια άλλη περίοδο, για θυμηθείτε. Παρά τα προβλήματα τα τεράστια που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, ούτε γίνεται από μόνο του. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τόσκα. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλία. Καλή σας μέρα. Είστε καλά.